Λοιπόν, ο κύριος που είναι απέναντί μας είναι ο κύριος Νίκος Μερτήρης, ένας ποδοσφαιριστής, γέννημα θρέμα από την Ερμιονίδα, ο οποίος σήμερα βρέθηκε αντιμέτωπος. Νίκο, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα πέρσι, αγωνιζόσουν εδώ. Φανταζόσουν ότι την επόμενη χρονιά που θα έχεις πάρει μεταγραφή, ο πρώτος σου αγώνας θα ήταν στο γήπεδο που στην ουσία εδώ ανδρώθηκες? Σίγουρα και το φανταζόμουν ποτέ. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα να επιστρέφω εδώ και να είμαι ως αντίπαλος. Βέβαια, έτσι είναι το ποδόσφαιρο και προχωράμε. Πώς τον είδες στο σημερινό αγώνα? Πίεσαν πολύ την αντιπαλή ομάδα. Πήρε και μια κόκκινη νωρίς. Είχαμε αρκετές φάσεις. Αρκετές κλασικές φάσεις, 5 φάσεις. Χάσαμε και το πέναλτι. Ο Γιώργος Πονηρός το βάλε. Ένα πολύ καλό θερματοφύλακας. Καταφέραμε η ομάδα να πάρει το χ. Να το αποτέλεσμα για εμάς. Κοιτάμε την επόμενη μέρα. Πώς ένιωσες, Νίκο, όταν έγινε η κλήρωση και λες Ερμιονίδα Πανιόνιος, όπα, πάω Κρανίδη? Τι σου πέρασε από το μυαλό αυτή τη στιγμή, πώς ένιωσες πραγματικά? Σίγουρα, εντάξει, χάρηκα να επιστρέφω εδώ. Έπαιζα τόσα χρόνια εδώ, από 14 χρόνια είμαι στην πρώτη ομάδα. Μόνο χαρά ένιωσα. Μόνο χαρά. Η στόχη του Πανιονίου, φυσικά. Φυσικά είναι η άνοδος. Ένα γκολ του έλεσμα σήμερα δεν μας πτώει καθόλου. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Να είσαι καλά.